Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν έχει να παρουσιάσει στην ρωσική κοινή γνώμη κάποια νίκη, έστω και συμβολική, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή οι μάχες στο Μπαχμούτ, αυτή τη μικρή πόλη στα ανατολικά της Ουκρανίας, συνεχίζουν να μένονται. Ναι. Οι πληροφορίες οι οποίες λαμβάνουμε από τις δύο πλευρές είναι μεν αντικρουόμενες, αλλά εδώ και 10 μήνες η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να την κατακτήσει. Την ίδια στιγμή, στον πονοκέφαλο της Μόσχας προστίθενται και τα νεύρα του Πριγκόζιν. Είδαμε την περασμένη Παρασκευή να χλεβάζει την ηγεσία του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, αλλά και τον Σεργέη Σοηγού, αλλά και τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, και τώρα να επιλέγει να παραμείνει στη συγκεκριμένη πόλη, να παραμείνουν οι μισθοφόροι του στη συγκεκριμένη πόλη. Και μάλιστα όλα αυτά έρχονται και την ίδια στιγμή που το Κρεμλίνο δεν μοιάζει πλέον και τόσο ισχυρό, τόσο απόρθητο φρούριο, μετά το επεισόδιο που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τα δύο drones τα οποία εξεράγησαν σε απόσταση αναπνοής από αυτό. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η στρατιωτική παρέλαση, εικόνες τις οποίες βλέπαμε και νωρίτερα στα πλάνα μας, γίνεται σε ένα πλαίσιο νευρικότητας, σε ένα πλαίσιο αμηχανίας για τη Μόσχα, με το ρολόι για αυτή τη μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση να έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα. Ακούγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και συνεχίζονται οι μαζικές εκενώσεις στα νότια της Ουκρανίας, στην κατεχόμενη Ζαπορίζια. Και περιμένουμε λοιπόν από εδώ και στο εξής, σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτή η ουκρανική αντεπίθεση να ξεκινήσει. Μην ξεχνάμε ότι το Κίεβο έχει ενισχυθεί στρατιωτικά από τη Δύση, οι Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εκπαιδευθεί και οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή περιμένουν οι Ουκρανοί να θέσουν σε εφαρμογή αυτό τους το σχέδιο. Ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Να είσαι καλά, τα λέμε και αργότερα. Και πάμε να βρούμε τον κύριο Δημήτρη Τριανταφυλλίδη. Έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές μαζί του. Είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος. Θέλουμε το σχόλιο του για το τι περιμένουμε στο επόμενο διάστημα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλημέρα. Και πόσο επικίνδυνα, σε πόσο επικίνδυνη φάση μπαίνει πια ο πόλεμος, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον χρόνο, βεβαίως. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε στο 15ο μήνα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας. Και μπορούμε να διαπιστώσουμε με ασφάλεια ότι η Ρωσία δεν έχει πετύχει κανέναν από τους αρχικούς στόχους που είχε θέσει ξεκινώντας αυτή την υπεριαλιστική, τυχοδιοκτική προσπάθεια εναντίον της Ουκρανίας. Τα πράγματα φυσικά θα ξεκαθαρίσουν σε λίγες εβδομάδες. Γιατί? Διότι περιμένουμε να στεγνώσει το έδαφος μετά την μπάραδο του χειμώνα και τις βροχές που είχαμε την άνοιξη, ούτως ώστε να μπορούν να κινηθούν τα μηχανοκίνητα τμήματα και των δύο πλευρών. Εκεί θα φανεί σε ποια σημεία του μετόπου, το οποίο να θυμίσω έχει μήκος περίπου 1000 χιλιόμετρα, θα διεξαχθούν οι επιχειρήσεις. Ήδη η ρωσική πλευρά απομακρύνει τους κατοίκους από διάφορες περιοχές στο Ζαπαρόζια, εκεί που περιμένει δηλαδή ότι θα εκδηλωθεί μια πολύ μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση. Το πώς θα εξελιχθούν αυτά δεν το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο ρωσικός στρατός, παρά τις μεγάλες απώλειες που και οι ίδιοι παραδέχονται ότι έχουν. Και δεν γνωρίζουμε επίσης σε ποιο βαθμό έχουν παραδοθεί τα πυρομαχικά και τα οπλικά συστήματα που ζήτησε η Ουκρανία από τους δυτικούς της συμμάχους. Η ροή συνεχίζεται αυτόν τον εξοπλισμό. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Τριανταφυλλίδη, να χρησιμοποιηθούν αυτό που φοβάται όλος ο πλανήτης, τακτικά πυρηνικά από μέρος της Ρωσίας? Αυτή είναι μια απειλή την οποία η Ρωσία την κουνάει, ας πούμε, την πυρήνη στο τραπέζι κάθε φορά που βρίσκεται στιμωμένη στα μέτωπα του πολέμου ή επιδιώκει κάποιες άλλες συμφωνίες. Αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει είναι να τεθεί σε λειτουργία συμφωνία για τα σιτηρά, και μάλιστα πριν από λίγο ήρθε ένα τηλεγράφημα ότι θα γίνει 11 και 12 του μηνός μια υψηλόβαθμη τετραμερής διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, ούτως ώστε να επιτραπεί η εξαγωγή σιτηρών και λιπασμάτων και από τις δύο εμπόλεμες χώρες, και από την Ουκρανία και από την Ρωσία. Το θέμα των πυρηνικών όπλων, τι να σας πω, νομίζω ότι από το 1945 και μετά καμία από τις χώρες η οποία διαθέτει μέχρι σήμερα πυρηνικά όπλα δεν τόλμησε να τα χρησιμοποιήσει. Αν το κάνει αυτό η Ρωσία θα δικαιώσει την άποψη εκείνων που την θέλουν να είναι η προσωποποίηση του απόλυτου κακού κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Και θα είναι πάρα πολύ άσχημο για την ίδια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τα ξαναλέμε τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Ελπίζουμε με καλύτερες ειδήσεις.